Κάτος γραμματέας Δημαρχικής Επιτροπής Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Νομού Λάρισας. Με βάση τα αποτελέσματα που είδαμε από το exit poll και τα αποτελέσματα που πιάνε με την κράτεια, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ανεβάζει τα ποσοστά του και σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 αλλά και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023. Έχουμε μια ανωδική τάση και πορεία. Ο κόσμος εκτίμησε τις απόψεις και τις θέσεις μας και σαφώς δεν έπεσε στο ψευτοδήλημα που εσκεμμένα η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου έθεσε για το δεύτερο και το τρίτο και για το χώρο της κεντροαριστεράς. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές και σε κάποιους δήμους είμαστε δεύτερη δύναμη. Αυτό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας και σαν νέους και γενικότερα τους δημοκράτες είναι η τεράστια αποχή η οποία ήταν αναμενόμενη και φυσικά υποκινούμενη από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχουμε σαν αντίπαλο στον χώρο μας και γενικότερα στις πολιτικές μας τη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχουμε ως στόχο και σκοπό να αντιπαρατηθούμε πολιτικά στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου.